Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου και εννοείται στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας γλυκάνω. Θα φτιάξουμε μπουγάτσα με φύλλο κρούστας. Πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς πολλά πολλά. Είναι πανεύκολο γλυκό, υπέροχο κέρασμα και ξεκινάμε. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Μέσα θα ρίξουμε το γάλα μας. Η συνταγή θα σας τη δώσω ακριβώς όπως πάντα κάτω από το βίντεο στο κουτί περιγραφής. Λοιπόν, θα ρίξουμε αλατάκι όπως ρίχνουμε σε όλα μας τα γλυκά. 2 βανίλιες. 1 τη ζάχαρη. Και δεν θα σας το δώσω εγώ σε γραμμάρια, όπως βλέπετε σε ποτήρια. Και το σιμιγδάλι. Η πιο εύκολη σιμιγδαλόκρεμα. Για να κάνουμε ένα υπέροχο γλυκάκι. Το μόνο που θα κάνουμε τώρα είναι θα ανακατέψουμε. Και πριν πήξει, θα επανέλθω, εννοείται να μην χάνουμε χρόνο, θα κατεβάσουμε από τη φωτιά. 5 λεπτά μετά έρχεται σε αυτή τη μορφή η κρέμα. Ακόμα είναι αραιή. Σε αυτό το σημείο τη σβήνουμε, βλέπετε. Όταν κάνει την πρώτη φουσκαλίτσα. Κλείνουμε τη φωτιά. Και ρίχνουμε μέσα 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο. Ανακατεύουμε. Και θα την αφήσουμε 10 λεπτά με 1/4 να χλιαρίνει. Εκεί. Βλέπετε τι ωραία που έγινε. Λοιπόν, πάω να ετοιμάσω τα φύλλα μας για να στρώσουμε και να ετοιμάσουμε την μπουγάτσα μας. Ένας εύκολος τρόπος για να πέσει η θερμοκρασία πιο γρήγορα είναι να μεταφέρουμε την κρέμα μας σε ένα άλλο σκεύος, σε ένα μπολ. Είπαμε, δεν δυσκολεύουμε τη ζωή μας. Διευκολύνουμε με κάθε τρόπο τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική στην κουζίνα μας. Λοιπόν, σε 10 λεπτά με 1/4, μόλις σταματήσει να αχνίζει η κρέμα όπως τη βλέπετε, θα πάμε να φτιάξουμε την μπουγάτσα μας. Και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε το γλυκό μας. Έχουμε πάρει το πυρεξάκι μας. Εδώ είναι η κρεμούλα μας. Κοιτάξτε εδώ αφράτη. Φανταστική. Λοιπόν, για αρχή. Έχουμε λιώσει εδώ το βούτυρο σε ένα κανατάκι, με διευκολύνει πάρα πολύ. Και βουτυρώνω το πυρεξάκι μου καλά καλά καλά. Και τώρα ξεκινάμε να βάζουμε φυλλαράκια. Τα οποία θα τα βάλω σταυρωτά όπως κάνω πάντα με όλα τα φύλλα. Μην ανησυχείτε, ως συνήθως είμαι ατσαλιάρα και μου σπάνε. Λοιπόν, ρίχνουμε εννοείται βουτυράκι στα φύλλα. Δεν ακουμπάμε τα φύλλα, βροχιδών. Και συνεχίζουμε. Εκεί. Να δείτε τι γρήγορο γλυκάκι είναι. Εκεί. Λοιπόν. Και εννοείται βάζουμε και ένα στη μέση, όπως κάνουμε πάντα. Τα έχω διαλύσει τα φύλλα. Από τη βιασύνη μου.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, όπως σας είπα, η συνταγή αναλυτικά στο κουτί περιγραφής, όπου εκεί θα βρίσκεται και τον σύνδεσμο από το χρυσό σκουφάκι, όπου φιλοξενεί τις συνταγές μου όλες. Σε αυτό το σημείο ρίχνουμε μέσα την κρεμούλα. Κοιτάξτε εδώ, βελούδινη. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα Κυριακή πρωί να φτιάχνεις για την οικογένεια μια δικιά σου σπιτική μπουγάτσα τόσο εύκολα. Φανταστικό γλυκάκι. Λοιπόν, στρώνουμε καλά. Έτσι πρέπει να είναι η κρεμούλα αφράτη. Να την κατεβάζετε από τη φωτιά πριν πήξει, γιατί όσο κρυώνει, πίζει. Βάζουμε μέσα όλα τα φιλαράκια μας. Βουτυρώνουμε και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και με τα επόμενα φύλλα. Έβαλα και το τελευταίο φύλλο στα βρωτά, όπως σας είπα από την αρχή, για να μην τρώμε χρόνο. Και τώρα διπλώνουμε και βάζουμε μέσα. Εκεί. Εκεί. Θα πέσει το βουτυράκι και τα φυλλαράκια θα κρατσανίσουνε. Εκεί. Φανταστική. Την πατάμε λίγο. Εκεί. Και τώρα βουτυρώνουμε επάνω. Να πάει και στις σακρούλες που είναι τα φυλλαράκια, και με το πινέλο της σιλικόνης ό,τι πετάει το βάζουμε μέσα. Εκεί. Μέσα. Μια πλάκα βούτυρο ήτανε. Καλά, μη σας στεναχωρεί, θα σας το γράψω εγώ στη συνταγή. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο είναι έτοιμη η μπουγάτσα μας, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Τη βάζουμε να ψηθεί, εγώ στους 170 βαθμούς στον αέρα. Θα δείτε να πάρει ένα ωραίο χρυσαφή χρώμα, 40-45 λεπτά. Κάπου εκεί θα σας πάρει, ανάλογα τη δύναμη του φούρνου. Αν δείτε και σας πάρει γρήγορα χρώμα, χαμηλώνεται τη θερμοκρασία. Οπότε επιστρέφω με την μπουγάτσα μας έτοιμη ψημένη να ρίξουμε άχνη και κανέλα όπως τις πρέπει. Έτοιμη μπουγάτσα. Μου πήρε 40 λεπτά, πάντα σε προθερμασμένο φούρνο όταν σας δίνω θερμοκρασία. Μας χοβολάει το σπίτι. Σε μία ώρα ήταν έτοιμη. Μπορείτε να τη φτιάξετε γρήγορα, αν έχετε τα υλικά, να κεραστείτε την παρέα σας, την οικογένειά σας. Είπαμε, είναι το πιο ωραίο γλυκό πρωινό ξύπνημα. Λοιπόν, μόλις την έβγαλα από το φούρνο, τσιρτσιρίζει. Εδώ κοιτάξτε. Okay. Λοιπόν, δεν έχετε παρά να κοινοποιήσετε το βιντεάκι αν σας άρεσε. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, μην ξεχνάτε να πατάτε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω εύκολες, νόστιμες, γρήγορες συνταγές. Και όταν μιλάμε για γλυκό, υπάρχει πιο εύκολο γλυκό από αυτό και πιο νόστιμο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αχνίσουμε. Να ρίξουμε κανελίτσα και εννοείται όταν κρυώσει λίγο και μπορώ να κόψω κομμάτι, θα σας κεράσω. Λοιπόν, ρίχνουμε κανελίτσα. Έλα. Εκεί.
Και θα ρίξουμε και άχνη. Εννοείται. Μπουγάτσα χωρίς άχνη και κανέλα δεν νοείται. Τραγανή με βελούδινη κρέμα. Αυτό είχα να σας δείξω εγώ σήμερα. Ένα εύκολο γλυκάκι, γρήγορο και πεντανόστιμο για να κεράσετε. Και σε λίγο θα κόψω κομμάτι όπως πάντα. Μέχρι το επόμενο πεντανόστιμο βιντεάκι, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας!